Κύριος, ο πρόεδρος. Ο κύριος Μπάστης. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ήρθαμε να διαδηλώσουμε ήρεμα, χάσαμε τη δουλειά μας, χάσαμε την αξιοπρέπειά μας, χάσαμε τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας. Και ήρθαμε ήρεμα να διαδηλώσουμε και μας ψεκάσαν. Τα παιδιά μας μας ψεκάσανε. Λες και είμαστε οι άνθρωποι που κάνουμε το μέγιστο κακό επειδή διεκδικούμε με αξιοπρέπεια τη δουλειά μας. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε γιατί δεν μας έμεινε τίποτα άλλο. Ο αγώνας στο δρόμο μέχρι τελικής δικαιοσύνης μας. Εσείς έχετε μαζευτεί από όλη την Ελλάδα τώρα εκεί. Από όλη την Ελλάδα, πανελλαδικά είμαστε και θα συνεχίσουμε με οποιοδήποτε τρόπο να πάρουμε πάλι με αξιοπρέπεια την αξιοπρέπεια που χάσαμε και τη δουλειά μας που με αξιοκρατικά κριτήρια κατακτήσαμε. Σε μία νύχτα μας αποκεφαλίσανε, καταστρέψανε οικογένειες, καταστρέψανε τα παιδιά μας, δεν μπορούν να σπουδάσουν. Είμαστε στον πέμπτο μήνα της διαθεσιμότητας. Έχουν έρθει τώρα, από ό,τι βλέπω εκεί το ΕΚΑΒ, ήρθαν ασθενοφόρα τουλάχιστον να δώσουν τις πρώτες βοήθειες, έτσι. Τι είπατε? Από ό,τι βλέπω ήρθαν ασθενοφόρα, λέω, για τους τραυματίες. Ήρθαν ασθενοφόρα. Ευτυχώς υπάρχουν τα ασθενοφόρα που παρήχαν πρώτες βοήθειες στους συναδέλφους. Μπορέσανε να περάσουν, γιατί μας λέγανε προηγουμένως ότι δεν μπορούν να περάσουν. Σας ενημερώνω ότι έχουν πιάσει 9 άτομα και τα πάνε στον εισαγγελέα. Το ξέρουμε, το είπαμε. Τι κατηγορία? Εντάξει, αυτούς να τους απελευθερώσουν άμεσα. Αυτό λέμε και εμείς. Δεν κάνουν τίποτα. Οι άνθρωποι μπήκανε μέσα, χάσανε ένα καναπέ τώρα τίποτα, σιγά. Δεν κάναμε τίποτα. Μας σπρώχνουν και λένε, γιατί με σπρώχνεις? Μας σπρώχνουν, το καταλαβαίνετε. Και όχι μόνο. Μας ψεκάσανε. Εμείς θέλουμε, μόνο τον Υπουργό θέλουμε να δούμε. Κανένα διευθυντή, κανέναν άλλον. Μόνο τον Υπουργό. Τα ψέματα τον έχετε, κύριε Πρόεδρε, τον έχετε ξαναδεί τον Υπουργό? Είναι αλήτες όλοι. Παρακαλώ, τον έχετε δει τον Υπουργό? Έχετε κανένα ραντεβού μαζί του, είχατε? Όχι, δεν είχαμε ραντεβού, δεν έχουμε τίποτα μαζί του. Ποτέ τόσο καιρό που γίνεται αυτή η φασαρία για τους σχολικούς φύλακες δεν τον έχετε συναντήσει? Τον είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μια αντιπροσωπεία. Ναι. Την προηγούμενη Πέμπτη. Και τι σας είπε? Μας είπε για κάποια άτομα, μας είπε, ακούσαμε, του ζητήσαμε. Περιμένουμε αυτά που ζητήσαμε να γίνουν πραγματικότητα. Στον δρόμο. Λοιπόν, Μάνο, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και θα γυρίσουμε για ό,τι δείτε. Όλοι οι άνθρωποι να αποκατασταθούν. Θα τα ξαναπούμε.